Πάμε. Ναι. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, του Πνεύματος αληθείες, ο Παταχού παρών και τα πάντα πλέον, Σταυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ευθέ και σκήνος των ημί και καθάριστον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον τα καθέκα φυσικά στιμών. Αμήν. Να δίνουμε χρόνο για σχόλια. Αλλά τι να σχολιάσεις. Αυτό που όλοι ακούμε και που το έχω διαβάσει κι εγώ μερικές φορές, δεν το φτάνει το μυαλό μας για να το πιάσει. Και πώς να σχολιάσει για αυτή την περίπτωση. Ανέβηκε στον ουρανό πάνω ο Χρυσόστομος, πήρε τα μυστικά από εκεί πάνω, μας τα γράφει. Εμείς δεν μπορούμε να τα πιάσουμε, δεν έχουμε την λεπτότητα που έχουν ορισμένα όντα και ανοίχους που δεν τους ακούμε. Δεν έχουμε κουκούτσι. Είπε και ο αδερφός από εκεί, κοντά και ωραία. Έτσι. Λέει, σωστό, ολόσωστο. Είναι ολόσωστο αυτό. Τα ξέρω. Είναι ολόσωστο, ολόσωστο. Λέει και ο πατέρ Παΐσιος, μιλάμε. Έλεγε. Γράφει. Α, γράφει. Στα βιβλία του μέσα. Γράφει στα βιβλία μέσα ότι και το βίο του Αγίου που διαβάζουμε είναι ξεχυλίσματα. Ξεχυλίσματα απ' έξω πέφτουν. Το βίο δεν πιάνουμε. Μπορείς σε μια ζωή μέσα στον παράδεισο ο Άγιος. Και σου λέει αυτά τα πράγματα και τα λίγα. Που μπορείς έτσι λίγο να πιάσεις, να τα μυρίσεις. Λοιπόν, και εμείς εδώ τώρα έχουμε τη συνέχεια πάνω στην περικοπή της γυναίκας που πλησίασε τον Χριστό και την παρακαλούσε και τον παρακαλούσε και τον ξαναπαρακαλούσε και τον ξαναπαρακαλούσε και ο Χριστός στο τέλος έδωσε την απάντηση. Είπε πήγαινε γυναίκα να γίνει το δικό σου θέλημα και όχι το δικό μου θέλημα του Θεού. Στο σημείο λοιπόν αυτό, έτσι ξεκινάει και το θέμα, σας παρακαλώ, όχι εγώ, ο Ιερός Χρυσόστομος, να δώσετε μεγάλη προσοχή και να συγκεντρώσετε τις σκέψεις σας, του κουκούτσι, σε αυτό που θα πω. Διότι είναι βαθύ το ζήτημα που θέλω να ερευνήσω, να ανερευνήσω. Η απάντηση, κάνε μου καλά, η ερώτηση, το αίτημα, κάνε μου καλά την κόρη που υποφέρει και βασανίζεται φρικτά από το δαιμόνιο, κακός δαιμονίζεται, και ο Χριστός απαντάει με τη σκληρή απάντηση. Δεν με έστειλε ο πατέρας μου παρά μόνον για τα πολλολότα πρόβατα του Ισραήλ. Για τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Εκτός, επαναλαμβάνω, από ένα μικρό ποσοστό που το ονομάζει ο Απόστολος Παύλος λίμα, δηλαδή υπόλοιπο, μικρό υπόλοιπο, το άλλο ισραηλικό πλήθος είναι απολωλός πρόβατο εις τους αιώνας των αιώνων. Για τα απολωλότα πρόβατα του Ισραήλ. Αυτό είναι όλο. Γι' αυτό έγινες άνθρωπος. Έλαβε σάρκα, μετήλθες, χρησιμοποίησες τόσες μεθόδους
για να σώσεις μία αγωνία της γης, τη γη του Ισραήλ δηλαδή, αυτήν που βρισκόταν και τώρα βρίσκεται σε μεγάλο ποσοστό στην οδόν της απολίας, αυτήν δεν σώσεις. Και όλη η οικουμένη θα μείνει έρημος από σωτηρία. Οι Σκήθες, οι Θράκες, οι Ινδοί, οι Μαύροι, οι Κύλικες, οι Καπαδόκε, οι Σύριοι, οι Φίνικες, γενικά όλοι οι Φίλιος θα μείνει έρημος μακριά από τη σωτηρία. Και ήρθες μόνο για αυτούς, ρωτάει ο Ρος Χρυσόστομος. Μόνο για τους Ιουδαίους ήρθες και τους ειδωλολάτρας τους αφήνεις στην εγκατάλειψη. Τους αφήνεις στη κνήσα. Ξέρετε ποια είναι η κνήσα? Ο καπνός που βγάζει το ψητό. Και τότε ψήνανε όχι μόνο ζώα, αλλά και ανθρώπους. Εγώ σαν άνθρωπος θα μιλήσω. Με σταμάτησε μια μέρα ένας κοροπιώτης. Δυστυχία του. Και μου άνοιξε θέμα νεοπαγανισμού, γιατί ήταν νεοπαγανιστής εκείνος. Πίστευε στα είδωλα. Έτσι πως μου το είπε. Στους θεούς του Ολύμπου. Δεν μου λειτουργήσε η λογική να του πω, αν δεν είχε έρθει ο Χριστός, μπορεί να είχε γίνει ψητό σε καμιά σκάρα επάνω ακόμη, γιατί τα είδωλα χρησιμοποιούσαν και ανθρώπους πάνω στη Θράκα. Και αφήνεις λοιπόν την κνήσα, αφήνεις τον καπνό, αφήνεις να υβρίζεται ο πατέρας σου, να προσκυνούνται τα είδωλα. Πόσα χρόνια είναι μετά? 1700 χρόνια μετά που έχουν γραφεί αυτά εδώ πέρα. Τότε τα κατάργησε ο Χριστός αυτά. Και τώρα ο διάβολος πήρε παγανιά, γιατί οι χριστιανοί έχουν ύπνο βαρύ. Άγνοια έως εκεί που δεν παίρνει. Και τα αρπάζει τα πρόβατα ο λύκος. Κι όμως οι προφήτες δεν λέγουν αυτά. Πια να αφήνεις, Κύριε, τα πρόβατα και να έχεις μόνο τους Ισραηλίτες. Αλλά ο ανθρώπινος προγονός σου τι λέγει, ο Δαβίδ δηλαδή, ζήτησε ελεύθερα από μένα με το θάρρος της ιότητος, ό,τι θέλεις και εγώ θα δώσω σε σένα κληρονομία σου όλα τα έθνη και θα θέσω από την απόλυτη εξουσία σου όλη τη γη μέχρι τον περάτων αυτής. Ο Δαβίδ μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή για σένα Κύριε, του λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, να τη γράφει ο Δαβίδ, ότι σου λέει ο πατέρας σου να του ζητήσεις να σου δώσει όλη τη γη κληρονομιά, να την εξουσιάζεις, και εσύ λες μόνο για τον Ισραήλ. Το αντιλαμβάνεστε προφητεία τι λέει? Και ο Ισαΐας που είδε τα Σεραφείμ ψηλά στον ουρανό, τι λέγει? Και θα είναι το γένος του Ιεσέ. Ο Ιησούς είχε προπαπού τον Ιεσέ. Ο Δαβίδ είχε και εκείνος παππού τον Ιεσέ. Εκ της ρίζης Ιεσέ και εξ οσφίως του Δαβίδ, λέει ο γεννήθη ο Χριστός. Από τη ρίζα του Ιεσέ και από τη μέση, ο σφής είναι η μέση. Του Δαβίδ γεννήθηκε ο Χριστός. Γιατί από τη μέση, γιατί τα σπέρματα θα έπρεπε από τη μέση. Αλλά ο Χριστός δεν προήλθε από σπέρμα. Όμως ο Δαβίδ ήταν πρόγονος του Κυρίου. Παππούς. Και θα είναι το γένος του Ιεσέ αυτό που θα αναστηθεί και θα εξουσιάζει όλα τα έθνη. Προφητεία είναι αυτή, παρακαλώ. Και όλοι οι λαοί θα στηρίξουν τις ελπίδες σε αυτόν που θα γεννηθεί από τον Ιεσέ. Τον παππού τον Ιεσέ.
Εγώ λέει ήρθα για τα πολλότα πρόσβατα, λέει ο Κύριος. Ναι, αλλά που οι προφήτες λένε, Κύριε, αυτά τα πράγματα για σένα, ναι. Το αρνείσαι. Το ερώτημα είναι αυτό. Το αρνείσαι. Και ο Ιακώβ που γέννησε τον Ιωσήφ, τα 12 παιδιά, λέει σε ένα από τα παιδιά του, δεν θα λείψει ο άρχον από τη φυλή του Ιούδα. Ένα από τα παιδιά του Ιακώβ ήταν, τα 12 παιδιά, ήταν ο Ιούδας. Την ώρα που τον ευλογούσε μπροστά του, είπε, από τη φυλή του παιδιού μου Ιούδα, δεν θα λείψει ο αρχηγός. Από εκεί κατάγεται ο Χριστός. Τη φυλή του Ιούδα. Από τους απογόνους του, μέχρι ότου έρθει εκείνος, ο Χριστός δηλαδή, εις τα χέρια του οποίου θα βρίσκονται όλες εξουσίες, όλες εξουσίες στα χέρια του Κυρίου μας. Αυτός θα είναι η ελπής και η προσμονή των λαών, ο Μεσσίας. Και ο προφήτης Μαλαχίας τι λέει, διότι εξαιτίας οι δικοί σας θα κλειστούν οι χάλκινες πύλες και δεν θα αλλάξουν την πρόθεσή μου, διότι από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών, από εκεί που βγαίνει μέχρι στη δύση, σε όλη τη γη δηλαδή με άλλα λόγια, θα δοξάζεται το όνομά μου μεταξύ των εθνών όλων, όλων των λαών της γης δηλαδή, και σε κάθε τόπο θα προσφέρεται θυμία μας στον Κύριο, σε κάθε τόπο. Με άλλα λόγια, η προφήτηση είπαν ότι θα έρθει εκείνος που θα δοξάζεται από όλους τους ανθρώπους της γης. Και ρωτάει ο Χρυσόστομος και λέει, οι προφήτες λένε αυτά. Και εσύ λες, εσύ μόνο για τους Ισραηλίτες. Και εσύ ο ίδιος, όταν ήρθες, δεν κάλεσες αμέσως τους μάγους. Εκεί που ήταν η Ακρόπολη των Ιδωλολατρών. Τρεις μάγοι με τα δώρα, λέει, ξεκίνησε να το προσκυνήσουν. Εσύ τους κάλεσες από εκεί για να έρθουνε. Από εκεί που βρισκόταν η τυραννία του διαβόλου. Δεν κατέβηκες και τους έκανες προφήτες στους μάγους. Όταν το προσκύνησε και μετά γίνανε προφήτες. Ο Μεσσίας ήρθε. Συ τους αποκαλείς μάγους. Οι προφήτες ομιλούν για έθνη. Λοιπόν, πορευθέντες, είπε στους Αποστόλους, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς και βαπτίζοντες εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Εσύ δεν το είπες στους 12 Αποστόλους. Και όταν ήρθε η αθλία αυτή και ταλέπορη γυναίκα και σε παρακαλεί να κάνεις καλά την κόρη για τη θυγατέρα της και σε ικέτευε να θέσεις τέρμα στη συμφορά της λέγης, δεν απεστάλλει από τον πατέρα παρά τα χαμένα πρόβατα του Ισραηλιτικού έθνους. Έρχεσαι σε αντίθεση με Μαλακίνα. Σε συγκρούεσαι. Εσύ που τα έδωσε και σε συγκρούεσαι ο ίδιος. Δηλαδή αναιρείς τον εαυτό σου. Με καταλαβαίνετε. Αναιρείς τον εαυτό σου. Εσύ είπες για όλο τον κόσμο και τώρα λες μόνο για το Ισραηλιτικό γένος. Και όταν προσήλθε ο κατάνταρχος, του λέγεις, θα έλθω εγώ στο σπίτι σου και θα τον θεραπεύσω. Πήγε ο κατάνταρχος και λέει, το παιδί μου δεν είναι καλά, ο δούλος μου δεν είναι καλά. Και είπε, θα έρθω να τον κάνω καλά. Και εκεί ήταν ιδωλολάτρης. Δεν ήταν Ισραηλίτης. Όταν ο ληστής παρακαλεί στο σταυρό επάνω, σήμερα από τη στιγμή που θα πεθάνομαι, θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο, στο ληστή. Όταν σε παρακαλούσε ο παραλυτικός, σήκω όρθιος, πάρε την κλίνη σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Όταν ο Λάζαρος, από τον τάφο από μέσα,
Έλα Λάζαρε έξω, έλα Δεύρω έξω Λάζαρε. Και βγήκε, ενώ ήταν η τέταρτη μέρα από του θανάτου του. Λεπρούς καθαρίζεις, νεκρούς αναστέλνεις, παραλυτικό στερεώνεις τα πόδια του, τυφλούς θεραπεύεις, ληστές σώζεις, πόρνη την κάνεις πιο καθαρή και πιο σόφρονα από παρθένο γυναίκα και σε αυτήν δεν απαντάς τη γυναίκα που σε παρακαλάει, τη Συροφινίκησα, τη Χαναναία, δεν απαντάς τίποτε. Τι παράδοξο πράγμα είναι αυτό. Τι εκπληκτικόν, τι καινοφανές. Προσέχετε λοιπόν, μας λέει να προσέχουμε, για να κατανοήσετε της γυναίκας την Ανδρία και του Κυρίου μας τη Σοφία και την Πρόνοια, για να εννοήσετε μία βραδύτητα, μία αργοπορία του Κυρίου μας που έφερε κέρδος και μία άρνηση, της είπε πήγαινε, εγώ δεν ήρθα για τα παιδιά του Ισραήλ, άρνηση, μία άρνηση που πρόσφερε πλούτο. Αργοπορία, επαναλαμβάνω, που είχε κέρδος και άρνηση που πρόσφερε πλούτο. Ώστε κι αν προσευχηθείς, λέει σε εμάς εδώ τώρα, για κάτι και δεν το λάβεις, η γυναίκα φώναζε. Φώναζε. Όχι μόνο φώναζε, σερνότανε στα πόδια του Κυρίου μπροστά. Σερνότανε κυριολεκτικά. Θα δούμε και παρακάτω τι λέει. Και όμως λέει, εσύ που προσεύχεσαι, όταν δεν το λάβεις, να μην παύσεις να προσεύχεσαι, να μην σταματήσεις. Δώσε λοιπόν μεγαλύτερη προσοχή. Όταν οι Ιουδαίοι απαλλάχθηκαν από τη τυραννία των Αιγυπτίων, είπε ο Φαραώ, που τους σκλάβους στην Αίγυπτο, τους Εβραίους, άντε πήγαινε ελεύθεροι. Όταν απαλλάχθηκαν, αφού απέφυγαν τα δεσμά του Φαραώ, βάδιζαν στην έρημο και πρόκειτο να εισέλθουν στη χώρα των Χαναναίων, στην πατρίδα της γυναίκας, της Χαναναίας που παρακαλούσε, ανθρώπων ειδωλολατρών, ασεβών, οι οποίοι προσκυνούσαν λίθος, ελάτρευαν ξύλα, έδειγναν μεγάλη ασέβεια, έδωκε σε αυτούς ο Θεός τον παρακάτω νόμο στους Εβραίους, έδωσε, λέει, όταν φύγανε την Αίγυπτο και πρόκειται να περάσουν τους Χαναναίους που ήταν τέτοι και τέτοι και τέτοι, τους έδωσε νόμο και τους είπε στους Εβραίους να μην λάβουν γαμπρούς από τους υιούς των Χαναναίων, να μην δώσουν θυγατέρα νύμφη σε αυτούς, δεν θα λάβεις από αυτούς χρυσό ούτε λεπτά, χρυσάφι, ούτε θα καθίσεις στο ίδιο τραπέζι με αυτούς να φας, ούτε θα έρθεις σε επικοινωνία, ούτε άλλη σχέση θα έχεις με αυτούς, γιατί είναι παράνομα όλα εκείνα τα έθνη. Για απαγορεύσει με νόμο όλα αυτά όταν περνούσαν μέσα από τους Χαναναίους. Ποιος είχε δώσει το νόμο αυτό, ο Κύριος το είχε δώσει το νόμο. Είχε δώσει νόμο. Εις τα έθνη τα οποία σε εισάγω για να γίνεις κληρονόμος αυτών. Θα κληρονομούσε τη γη τους, ο Ισραηλιτικός λαός. Αυτήν περίπου την εντολή έδιδε ο νόμος που έδωσε ο Κύριος σε αυτούς. Να μην αγοράσεις, να μην πωλήσεις, να μην έρθεις σε γάμο με αυτούς, να μην συνάψεις συμβόλαια, αλλά να μείνεις στα ήθη σου, χωρισμένος από αυτούς. Βάστα την παράδοσή σου. Κάπου εκεί πέρα βρισκόμαστε και εμείς τώρα κοντά κοντά. Μας έχουν προκαλέσει τέτοια σύγχυση αυτοί οι κύριοι που κυβερνάνε τον κόσμο, εισάγουν, φέρουν να χτίσουμε τέμενος, να κάνουμε το ένα, το άλλο και τα αρέστα.
έχει ζαλιστεί ο κόσμος πέρα για πέρα. Εμείς έχουμε τον νόμο, αδιαφορούμε για τον νόμο. Αδιαφορούμε. Ο Κύριος θα τον κάνεις, λέει αυτό που σου λέω εγώ, λέει ο Κύριος. Διαφορετικά εσύ θα έχεις στην πλάτη σου τη ζημιά. Και έρχεται η ζημιά. Να μην έχεις τίποτε κοινό με αυτούς, καμία συναλλαγή. Ούτε πωλήσεις, ούτε αγοράς. Να μην δίδετε ούτε τους υιούς σας, ούτε σε γατέρα σας, σε γάμο με αυτούς. Ώστε η ανάγκη της συγγένειας να μην σε σπρώξει και σένα, να πέσεις στην ασέβεια. Οι δοσοληψίες να μην σε καταστήσουν φίλο με αυτούς. Κανένα συγχρωτισμό, ανακάτεμα με αυτούς. Κανένα συγχρωτισμό με τους Κανανέους. Μη λάβεις το χρυσό, ούτε άργυρο, ούτε αιματισμό. Και συνεχίζει, ούτε θυγατέρα, ούτε ιού, ούτε κανένα άλλο σχετικό. Αλλά μείνε μόνο σου με τα δικά σου ήθη. Αυτό ήταν ο νόμος που είχα πάρει οι Ισραηλίτες μόλις βγήκαν από την Αίγυπτο. Καμία σχέση με τους Κανανέους. Προσέξτε το αυτό. Έχει σημασία μεγάλη. Έχεις γλώσσα που σε ξεχωρίζει και νόμο ειδικό σου, τον οποίο σου έδωσα εγώ, ο Κύριος. Δια τούτο ο νόμος λέγεται και φραγμός. Ο νόμος είναι σαν να σου βάζει γύρω γύρω σύρματα, φραγμό. Εσύ είσαι το αμπέλι και ο φραγμός γύρω γύρω να μην πας στο άλλο χωράφι παραπέρα που λέγονται Χαναναίοι. Γιατί επικρατούσαν μεταξύ των Χαναναίων παράνομες επιμιξίες. Έπαιρνε ο αδερφός, αδερφή του, ένα τάλο, τέτοια πράγματα. Επιμιξίες. Γιος, τη μητέρα, πατέρα, την κόρη, τέτοια πράγματα γυρώτησαν. Είχαν οι νόμοι της ανθρωπίνης φύσεως εκφυλιστεί. Οι νόμοι της ανθρωπίνης φύσεως. Οι είδωλα προσκυνόντουσαν, ξύλα λατρευόντουσαν, ο Θεός υβριζότανε. Ο Θεός υβριζότανε. Έρχονται τώρα οι κύριοι να μας φέρουν αυτά τα ήθη και τα έθιμα, οι νεοπαγανιστές. Και μάλιστα μου λέει, εγώ είμαι ευρύχωρος, έχω όλες τις θρησκείες μέσα μου. Αποδείχθηκε ότι είναι μασόνι. Μα, όχι, ρόταρι. Όχι, αποδείχθηκε είναι μασόνι, κανονικά έχω φωτογραφίες. Ρόταρι, Βασιλάκη. Και βίντεο. Αυτός δεν είναι μασόνος, είναι ρόταρι. Όχι, κανονικά, μασόνι. Δεν άκουσε ο Βασιλάκης στην... Δεν ήταν εδώ ο Βασιλάκης όταν είπες για την περίπτωση. Όχι, όχι, έχω δημοσιεύσει στο διαδίκτυο φωτογραφίες και βίντεο με το Φουράκι να ομολογεί ότι είναι μασόνος. Φουράκι, ο Μαγαρίτης που πέθανε. Οι μασόνοι έχουν το νηπιαγωγή. Καλά, εντάξει, παρακλάδι είναι και το ρωτήριο. Φουράκι, Φουράκι, Ιωάννη Φουράκι. Καταραμένοι λοιπόν οι Χαναναίοι. Δελειροί, ασεβείς, μυαροί, ακάθαρτοι. Οι Χαναναίοι. Γι' αυτό του λοιπού οι Ιουδαίοι δεν ανεχόντουσαν ούτε να τους ακούσουν όλοι οι Ιουδαίοι. Ούτε να τους δουν, ούτε να ακούσουν το όνομά τους Χαναναίους. Και έρθει η Χαναναία στον Κύριο τώρα. Επειδή αυτή η γυναίκα ήταν από τους Χαναναίους, λέει, εδώ χρειάζεται, ακούμε και δεν καταλαβαίνουμε, ο Ευαγγελιστής λέει, και ιδού Χαναναία γηγή, το λέει το ιδού, όχι έτσι επειδή περιμετωπεί, αλλά επειδή κανείς δεν περίμενε από τους Ιουδαίους να δει μια γυναίκα τέτοια, να πλησιάσει τον Κύριο. Να, τη βλέπετε Χαναναία, πω πω, αυτό το νόημα έχει, ιδού Χαναναία. Και θα έπρεπε ο Κύριος να πει το όχι που είπε, γιατί είχε δώσει τον νόμο. Θα το βλέπανε τον Κύριο παραβάτη του νόμου. Το καταλάβατε, γιατί ο Κύριος είπε το, δεν ήρθε για τους Χαναναίους, ήρθε για τα παιδιά τους, τους Ισραηλίτες. Θα βρίσκανε αφορμή αυτοί που τον ακολουθούσαν σαν κατάσκοποι, οι Εβραίοι, και θα λέγανε, νάτος, αυτός που λέει ότι είναι Ιουδαίος, που είναι παιδί του Θεού, να ο τάδε, τώρα ανακατεύεται με τους Χαναναίους, που απαγορεύεται από τον νόμο, είναι παραβάτης. Πιάστε τώρα. Το καταλάβατε. Διαβάζω, το καταλάβουμε. Επειδή λοιπόν αυτή η γυναίκα ήταν από τους Χαναναίους και πλησίασε τον Χριστό, για τούτο έλεγε ο Κύριος, ποιος από σας μπορεί, εξετάζοντας τη ζωή μου, ποιος από σας μπορεί, που εξετάζεται τη ζωή μου και την ελέγχεται, να αποδείξει ότι υπέπεσα
σε ένα ψεγάδι πολύ μικρό, σε μια πολύ μικρή αμαρτία. Πέστε μου, λέει. Λέει, το λέει ο ίδιος. Λέει, τις εξημών ελέξιμε περί αμαρτίας, ποιος από εσάς θα μπορεί να με ελέξει για κάποια αμαρτία. Ο Κύριος ρώτησε κατευθείαν το λαό. Προσέξτε λοιπόν περισσότερο το λόγο. Επειδή η γυναίκα ήταν Χαναναία και από τα όρια εκείνα στα οποία επικρατούσε λύσα και μανία και ασέβεια, όπου υπάρχει η τυραννία του διαβόλου και οι βαχίες των δαιμόνων, ξέρετε είναι βαχίες, όργια, ό,τι μπορεί να φανταστεί η λογική από όργια σάρκας που τα επέβαλαν τα δαιμόνια, βαχίες των δαιμόνων, και η φύσης καταπατείται, το λέει πιο καλά παρακάτω, καταπατείται η φύσης της σάρκας μιλάμε, και οι άνθρωποι είχαν ξεπέσει σε πράξεις ζωώδης, σε μανίες δαιμονικές, αλλά επιπλέον υπήρχε και επιταγή του νόμου να μην έχουν καμιά δοσοληψία με τους Χαναναίους. Ξέρω από αυτά, καμία δοσοληψία. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, εγώ αγαπητό μου γέρο Ισραηλιτικό, το οποίο κατάγομαι, σας έβαλα γύρω γύρω μάνδρα, να μην πάτε με αυτούς, γιατί είναι τέτοιοι. Και ο Χριστός όταν ήρθε και ανέλαβε τα όπλα των ανθρώπων, αμέσως υπέστη την περιτομή. Όταν ήρθε ο Κύριος, αμέσως έκανε ό,τι λέει ο νόμος που είχε δώσει. Μιλούσε για περιτομή, περιτομή έκανε. Μιλούσε για βάπτισμα, έκανε βάπτισμα ο Κύριος. Λοιπόν, και ένα σωρό άλλα η Παναγία τα έκανε προηγούμενος. Πρώτα τον νόμο τον τηρεί ο Κύριος και τον τήρησε. Έπρεπε να τηρήσει τον νόμο που είχε δώσει ο ίδιος. Μα επειδή ο νόμος ήταν ατελής που είχε δώσει, γιατί δόθηκε σε βάρβαρους ανθρώπους, έπρεπε να είναι σκληρός για να μπορούν να συγκρατηθούν οι σκληροί Εβραίοι. Όταν βγήκαν την Αίγυπτο, άγριοι οι Εβραίοι. Έπρεπε ο νόμος να είναι σκληρός. Γι' αυτό έλεγε, την πιάσαμε από αυτό φόρο την πόρνη, να την εκτελέσουμε με πέτρες. Με λιθοβολισμό. Σκληρή ήταν η δικαιοσύνη τότε. Πέτρος. Υπάρχει ακόμα από εκεί. Κάτω από την Αίγυπτο να κόβουν τα χέρια, να κόβουν και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, είχε δώσει σκληρό νόμο. Σε ανθρώπους που περνάει η χάρης, πρέπει να πάρει τέρμα ο νόμος αυτός. Αυτή η απανθρωπιά, η βαρβαρότητα του νόμου, έπρεπε να λάβει το τέρμα της. Και εδώ που σκοτώνουν και τους δίνουν άλλοι. Και έπρεπε λοιπόν να τερματίσει ο νόμος. Και είπε ο Κύριος, ήρθα όχι για να καταλύσω τον νόμο, αλλά για να το συμπληρώσω. Και κάνει την πάντα ο νόμος και φέρνει τον νόμο της αγάπης. Τον νόμο, τον αγγελικό, το Ευαγγέλιο. Για τούτο φωνάζει και λέγει, ποιος μπορεί να με εξετάσει όταν με ελέγχει, να ελέγχει τη ζωή μου και να αποδείξει ότι υπέπεσα έστω και σε κάποια παραμικρά αμαρτία. Επειδή λοιπόν ήταν σύμφωνο με τον νόμο να μην έχει καμία επικοινωνία με τους Χαναναίους, για να μην αρχίσουν να του κατηγορούν οι Ιουδαίοι και λέγουν ότι για τούτο δεν σε πιστέψαμε. Γι' αυτό δεν σε πίστεψαν. Θα το λέγανε μέχρι σήμερα. Γιατί είσαι παραβάτης του νόμου που είχες δώσει. Διότι είσαι παράνομος, παρέβεις τον νόμο, πέρασες στην περιοχή των Χαναναίων, ανακατεύθηκες με αυτούς, ενώ ο νόμος διατάσσει να μην περάσει κανείς τα σύνορά τους. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν της ομιλία μέσα ο Κύριος. Του μιλάει η γυναίκα, και λέει, κάνε μου καλά την κόρη, το στόμα κλειστό ο Κύριος. Αυτή περιμένει να δω να της μιλήσει. Θα μιλήσει με Χαναναία που απαγορεύεται σε επικοινωνία. Το καταλάβατε. Ναι. Αυτός όμως
Δεν απεκρίθησε αυτή ούτε λέξη για να μην δώσει αφορμή. Ιδού δεν ομιλώ, δεν συζητώ. Κοίταξε συμφορά και δεν κάνω αυτό που είναι δικό μου έργο. Η γυναίκα έπασε και δεν απαντούσε. Έργο μου είναι να πω. Ναι, να γίνει καλά. Και εγώ δεν κάνω το έργο μου, λέει. Προδίδει τη σωτηρία και τις Ιουδαίους τους αποστομώνει και αυτή την αναστηλώνει. Αυτός όμως λέγει, δεν απεκρίθη σε αυτή και δεν είπε λέξη. Κοίταξε ναυάγιο και εγώ κυβερνήτης δεν σταματάω την διερκημία. Ναυάγιο ήταν η γυναίκα που είχε το κορίτσι, κακώς δομονιζότανε. Και ο κύριος ο κυβερνήτης δεν σταματάει την τριγυμία ώστε να σωθεί ο ναυαγός. Χρειαστούτανε να σώσει τη γυναίκα. Και παρουσιάζει το φαινόμενο να αδιαφορεί για το ναυάγιο. Αυτό που μπορούσε να σώσει το ναυάγιο. Για να μην έχετε πρόβαση να μιλήσετε. Κοίταξε, η γυναίκα συγκέντρωσε τόσους θεατάς και δεν αναβάλει ακόμη την απάντηση. Η γυναίκα με τη στάση της, πώς συμβαίνει και κάτι συμβαίνει στον δρόμο και τρέχουμε όλοι για να δούμε τι συμβαίνει, συμβαίνει και τρέχουμε, λαός. Αυτό γινόταν και εκεί πέρα. Η γυναίκα είχε συγκεντρώσει, λέει, λαό από παντού. Φώναζε, κάναμε καλά την κόρη. Αν είμαστε μπροστά θα βλέπουμε το σκηνικό εκείνο και θα βλέπουμε κόσμο να μας συγκεντρώνεται. Για να μην λέγεται ότι παρεδόθη στους Χαναναίους ο Κύριος και παρέβει τον νόμο. Δεν απάντησε ο Κύριος. Του λέει στους Ιουδαίους αυτό. Και αυτό είναι αρκετό άμα απαντήσεις στη Χαναναία Κύριε να μην σε πιστεύσουν. Παρατήρησε λοιπόν πως δεν απάντησε στη γυναίκα για να απαντήσει με αυτόν τον τρόπο στους Ιουδαίους. Ο Κύριος δεν μίλησε καθόλου και έδινε απάντηση. Που ήταν έτοιμοι να πούνε να έχει σχέση με μια Χαναναία. Για θυμηθείτε το άλλο γεγονός. Ο Κύριος μη μιλάει με μια Σαμαρίτισσα στο φρέαρ του Ιακώβ, που ήταν εχθροί μεταξύ τους. Τώρα που είναι πολύ χειρότερο, να με μια Χαναναία μιλάει, που απαγορεύεται από τον νόμο. Αυτά τα έκανε, όχι σύμφωνα με την αξία του ο Κύριος, αλλά από συγκατάβαση προς την αδυναμία εκείνων. Χαμήλωσε τον εαυτό του για να μην από αδυναμία οι Εβραίοι τον κατηγορήσουν. Διότι όταν καθάρισε το λεπρό, ο Κύριος ήταν λεπρό, καθάρισε, είπε, πήγαινε και πρόσφερε το δώρο σου, όπως είπε ο Μωυσής. Ένα λεπρό που τον καθάρισε, πήγαινε τώρα, πήγαινε, λέει ο νόμος, να δώσεις δώρο στους ιερείς. Θα πάει να δώσεις δώρο, το λέει ο νόμος ο Μωυσής, σεβάστηκε τον νόμο. Σύ τον εθεράπευσες και το στέλνεις στον νόμο του Μωυσή. Ναι, γιατί. Δια τους Ιουδαίους είναι να μην αρχίσουν να κατηγορούν ότι παραβίασα τον νόμο. Δια τούτο όταν εθεράπευσε το λεπρό, τον έκαμε κατά τρόπο ασυνήθιστο και άκουσε πώς. Ιδού ένας λεπρός ήρθε και προσκυνούσε γονατιστός τον Κύριο λέγοντας, Κύριε, εάν θέλεις, έχεις τη δύναμη να με καθαρίσεις από τις πληγές και τα ξανθήματα της λέπρας μου. Και αφού άπλωσε το χέρι ο Ιησούς, τον άγγισε λέγον, θέλω, καθαρίσου. Ο νόμος έλεγε να μην ακουμπάνε με τα χέρια λεπρό. Ο λεπρός τον παρακάλεσε, ήταν Εβραίος ο λεπρός και του είπε, θέλω, καθαρίσου. Και άπλωσε και το χέρι του. Και όταν ο στρατηγός Νεεμάν, ένας στρατηγός Εβραίος, υπέφερε από λέπρα, ήρθε στον προφήτη Ελισαίο, μαθητή του προφήτη Ηλία,
ο Ελισσέος, πήγε ένας στρατηγός, λεπρός, και παρακαλούσε τον προφήτη Ελισσέο να το κάνει καλά. Λέει ο προφήτης από μέσα, δεν βγήκε ο Ελισσέος, απαγορευόταν από τον ώμο να βγει έξω. Ούτε να τον ακουμπήσει τίποτα. Λέει, πες του να πάει να πτυθεί στον Ιορδάνη ποταμό. Δεν τον είδε καν. Πήγε να πτυθεί. Απαγορεύονταν αυτό από τον νόμο. Σεβάστηκε τον νόμο ο προφήτης. Και αυτός λοιπόν, ο προφήτης, στέλνει το μαθητή να βγει να του πει. Πήγε να αναλωστεί στον Ιορδάνη και δεν τόλμησε να εξέλθει ο ίδιος ο προφήτης για να δει τον λεπρό. Ούτε να τον αγγίσει. Απαγορευόταν από τον νόμο. Είπα, οι νόμοι ήταν, πέφτανε βαριά επάνω στο παραβάτι. Επειδή λοιπόν ο Ελισσέος καθάρισε τον λεπρό, για να μην λέγουν οι Ιουδαίοι ότι το καθάρισε και αυτός λεπρό, με όμοιο τρόπο προς τον Ελισσέο, για τούτο ενώ εκείνος δεν τόλμησε να τον αγγίσει, ο Ελισσέος δεν του είπε, έλα σ' ακουμπήσω, ο Ελισσέος το άπλωσε το χέρι. Γιατί το έκανε αυτό, λέει. Είπε ο Χριστός αυτόν τον λεπρό που καθάρισε, θέλω, καθαρίσου. Προσέξτε κάτι. Λεπτομέρειες που δεν ξέρουμε. Από μέσα από τον Κύριο, πριν από το θέλω, έχει βγει ενέργεια να καθαριστεί ο άνθρωπος. Έχει καθαριστεί ο άνθρωπος και μετά απλώνει το χέρι. Το αντιλαμβάνεστε, δεν είναι παραβάτης νόμου. Έχει καθαριστεί θέλω, με το θέλω καθαρίστηκε ο λεπρός και αφού καθαρίστηκε την ευλογία του πήγε τώρα να δώσει το δώρο σου. Πήγαινε να δώσει το δώρο σου. Για να σε διδάξει ότι αυτός δεν είναι δούλος, θα σε διδάξει ο Κύριος, δεν είναι δούλος υποταγμένος στον νόμο, αλλά Κύριος που εξουσιάζει τον νόμο. Πώς ετήρησε λοιπόν τον νόμο, ρωτάει τώρα, αφού του λεπρού του είπε, θέλω, τον ακουμπάει, λέει, το ξύξα προηγουμένως, τον ακουμπάει και του είπε φύγε. Θέλω, τον ακουμπάει και του είπε φύγε. Πήγαινε. Το εξήσα, δεν το ξαναπώ άλλη μια φορά, δεν χρειάζεται, είπα, του Κυρίου ο λόγος είναι ίαμα, είναι θεραπεία, είναι υγεία. Αλλά και πριν υποθεί ο λόγος, πάλι η σκέψη να τον κάνει καλά, τον έχει κάνει καλά τον άρρωστο. Άρα έχει βρει το χέρι του Κυρίου υγιή άνθρωπο και έχει ευλογήσει. Πώς, μόλις εξήλθε ο λόγος από το στόμα του, αμέσως το νόσημα δραπέτευσε. Διώχθηκε η λέπρα και ο λεπρός ήταν καθαρός. Για τούτο λέγει, πήγαινε και δείξε στον ιερέα τον εαυτό σου και πρόσφερε δώρο, το οποίο διέταξε ο Μωυσής για να χρησιμεύσει η εξέτασή σου από τον ιερέα και η προσφορά του δώρου σου σαν μαρτυρία του εγώ σέβομαι τον νόμο. Εγώ τον έδωσα, εγώ τον σέβομαι και εγώ το στέλνω στον ιερέα. Η τελική πράξη να πάει στον ιερέα ο άρρωστος, ο καθαρισμένος από τη λέπρα, δείχνει ότι ο Κύριος σεβόταν τον νόμο που τον είχε δώσει. Τώρα λοιπόν, αφού λέει ήρθες για μας, γιατί σε βλέπουμε και πας, θα αν το βλέπανε και απαντούσε στη γυναίκα της, την Χαναναία, που είχε την κόρη άρρωστη και της απαντούσε αμέσως και πήγαινε και της έκανε καλά και το κορίτσι σπίτι, τότε θα λέγανε αυτός δεν είναι Εβραίος, είναι κάτι άλλο. Θα το κατηγορούσαν πέρα για πέρα και θα ήταν ο πρώτος παραβάτης ενώ που είχε δώσει. Ας είδουμε λοιπόν τι λέει ο Χριστός. Απαντάει. Δεν απεστάλλειν από τον Πατέρα παρά για τα χαμένα πρόβατα του Ισραηλιτικού γένους. Οι λόγοι αυτοί δεν ήσαν αρνητικοί. Γιατί σχεδόν της λέγει φύγε μακριά. Γιατί δεν έχεις τίποτα κοινό με μένα. Δεν ήρθα για σένα, αλλά ήρθα για τους Ιουδαίους. Εκείνη όταν άκουσε
Αυτά είπε. Ναι, Κύριε, βοήθανε στη δυστυχία μου, και έπεφτε με βλάβια στα πόδια του. Φύγε, της λέει. Εκείνη έπεφτε με βλάβια στα πόδια. Και ο Ιησούς δεν της απάντησε. Δεν της απάντησε. Κι όμως κοίταξε απάντηση. Δεν είναι σωστό, της λέει ο Κύριος, να πάρεις το ψωμί από τα παιδιά σου και να το ρίξεις στα σκυλάκια, της είπε της γυναίκας. Παιδιά μου, είναι Ισραηλίτες. Άμα πάρω τώρα το ψωμί αυτό και το ρίξω σε σένα που είσαι σκυλάκι, την ονόμασε σκυλάκι τη γυναίκα. Ω φροντίδα γιατρού, διώχνει τη γυναίκα που βρισκόταν σε κατάσταση απογνώσεως. Ήταν απελπισμένη γυναίκα, πέρα για πέρα. Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι σωστό να πάρω το ψωμί από τα παιδιά μου, το παραλαμβάνει, και να το ρίψει στα σκυλάκια, δηλαδή σε εσάς τους Χαναναίους. Πράγματι αυτά τα είπε ο Κύριος. Για να ντροπιάσει τους Ιουδαίους. Τα είπε για να ντροπιάσει τους Ιουδαίους που τον βλέπαν γύρω γύρω. Διότι ενώ ονομάζονταν τέκνα, για θυμηθείτε, «Ημείς τέκνα Αβραάμες μεν». Εμείς είμαστε παιδιά του Αβραάμ, του λέγανε του Κυρίου. Και εσύ τι είναι αυτά που μας λες τώρα. Λοιπόν, διότι ονομάζονταν τέκνα οι Εβραίοι, έγινα σκύλι, σκυλιά. Ένα τροπάριο της Μεγάλης Παρασκευής λέει, «Εκύκλωσανε κίνες ως οι πολλοί». Με περικύκλωσαν σκυλιά πάρα πολλά. Και νομίζω τους Εβραίους. Αυτοί λοιπόν είχαν, ο Κύριος είπε τη λέξη να πάρω από τα παιδιά μου για τα σκυλιά να ρίξω το ψωμί, εννοούσε αυτούς που θα γίνουν στα σκυλιά και θα τρώγανε στη μετέπειτα βίο. Παρατηρείτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, προσεκτικά και να αποφεύγετε τους ψευτοδάσκαλους. Μερικοί από τους Εβραίους ήσαν και ψευτοδάσκαλοι και δίδασκαν αυτά που ο Κύριος έλεγε στη συνέχεια, παριστάνοντας στο δάσκαλο, χωρίς να είναι δάσκαλοι, στο δάσκαλο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτοί είναι κίνες, δεν είναι δάσκαλοι, είναι σκυλιά. Και ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί την ίδια λέξη, σκυλιά οι Εβραίοι. Το είπε λοιπόν, η γυναίκα, τι του είπε η γυναίκα. Ναι, Κύριε, απάντησε η γυναίκα. Την είπε σκύλα, σκυλάκι, και είπε ναι, Κύριε. Ω επιμονή γυναικός, ω φροντίδα ψυχής γυναικός. Ο ιατρός λέει, όχι, δεν σε κάνω καλά. Και αυτή λέγει, ναι. Ο Κύριος λέει, όχι. Και αυτή λέγει ναι. Όχι γιατί θέλει να κατηγορήσει τον Κύριο, ούτε από έλλειψη ντροπή, από ανεσχυντία, όχι γιατί δεν είχε η ντροπή η γυναίκα, αλλά γιατί περίμενε η γυναίκα με το ναι που είπε οπωσδήποτε τη σωτηρία. Δεν το κουνάω από εδώ, Κύριε, έλεγε από μέσα, θα μου κάνεις καλά την κόρη μας, είμαι ειδωλάτησα. Ναι, Κύριε, σκυλάκι είμαι. Δεν είναι σωστό να το δώσεις στα σκυλάκια το ψωμί. Ναι, Κύριε, με ονομάζεις σκύλο, λέει η γυναίκα, ναι, Κύριε, σκύλο με ονομάζεις. Και εγώ σε ονομάζω Κύριο. Σκυλί εσύ, Κύριο εγώ. Με αποκαλεί σκύλο. Και εγώ σε ονομάζω Κύριο, σύ με υβρίζεις,
σκυλάκι, δεν λες, αλλά εγώ σε υμνώ. Ναι Κύριε, και πράγματι τα σκυλάκια Κύριε τρώγουνα τα ψυχουλάκια που πέφτουν από το τραπέζι του Κυρίου. Και εγώ το ψυχουλάκι σου ζητάω, σαν σκυλάκι, σκυλάκι είμαι, δώσε το ψυχουλάκι που πρέπει να μου δώσεις. Αυτό το ψυχουλάκι θέλω να μου το δώσεις. Η επιμονή. Είμαι, είμαι σκυλάκι, το ψυχουλάκι δώσε μου το. Ω Σοφία γυναικός, από το παράδειγμα βρήκε αμέσως εύστοχη την απάντηση. Με καλείς σκύλο και εγώ σαν σκυλί ζητάω να τραφώ. Δεν αρνούμε το βρίσιμο να με πει σκύλα, αλλά δεν αποκρούω την πρόσκληση. Ας λάβω λοιπόν την τροφή του σκυλιού. Και λέγει πράγμα που συμβαίνει συνήθως, δηλαδή ο Κύριος να ρίχνει ένα ψυχουλάκι στο σκυλάκι του, πράγμα που συμβαίνει συνήθως. Δείξε τη συγκατάθεση που υπάρχει στην άρνησή σου. Λες Κύριε, όχι, προσέξτε το, τι κρύβεται εκεί μέσα. Λες Κύριε, όχι, δεν σου κάνω καλά την κόρη. Γιατί θα πάω το ψωμί να το ρίξω στα σκυλάκια. Αυτή λέει η άργηση έχει μέσα ναι. Το ναι του ψίχουλου που δένει το σκυλάκι. Το καταλάβατε. Η γυναίκα κατάλαβε τον Κύριο ότι έχει ναι μέσα η απάντηση. Ότι σαν σκυλάκι θα πάρει το ψυχουλάκι. Ναι Κύριε, πράγματι τα σκυλάκια τρώγουν τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των Κυρίων. Τι είπε λοιπόν ο αρνούμενος, ο Κύριος δηλαδή, ο διώκων, εκείνος που την έδιωγνε, ο απομακρύνων, εκείνος που την απομάκρυνε, αυτός που έλεγε δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το ρίξει στα σκυλάκια, αυτός που έλεγε δεν με έστειλε ο πατέρας μου πάρα για τα χαμένα πρόβατα από το Ισραήλ, τι απάντησε. Το συνάδελφο έλεγε τάλο, τι απάντησε. Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης. Μεγάλη σου η πίστης. Αμέσως λοιπόν έγινες επενέτης της γυναίκας. Επένεσες στη γυναίκα. Εγκομιάζεις τη γυναίκα. Δεν την απομάκρυνες. Δεν την κατεδίωκες προλίγου. Έχε θάρρος. Γι' αυτό ακριβώς έκανε την αναβολή αυτή. Φύγε, είσαι σκύλα, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς. Γι' αυτό έκανε την αναβολή αυτή. Εάν ελάμβανε από την αρχή αυτό που ζητούσε η γυναίκα, θα αναχωρούσε γρήγορα και δεν θα μάθαινε κανείς, τι θησαυρός κρυβόταν μέσα στη γυναίκα. Για τούτο ανέβαλε να δώσει τη δωρεά ο Κύριος. Για να δούμε το θησαυρό της που είχε μέσα στην ψυχή. Από τη στάση που έδειξε και από τη συμπεριφορά σε όλη τη διαδρομή μέχρι να πάρει την απάντηση. Όχι είναι, ο Θεός λέγει, ας το ακούσουν όσοι προσεύχονται. Τώρα μας δίνει τη συμβουλή, ας το ακούσουν όσοι προσεύχονται με τραχύτητα, με κάποια ξηράδα. Όταν είπω σε κάποιον, λέω Χρυσόστομος τώρα, όταν είπω σε κάποιον, παρακάλεσε το Θεό, κάμε δέηση σε αυτόν, οικείτευσέ τον, αυτός ο κάποιος, λέει ο Χρυσόστομος, απαντά, τον παρακάλεσα μια φορά, δυο φορές, τρεις, δέκα, είκοσι και ακόμη δεν έλαβα αυτό που ζητούσα. Μη πάυσεις αδελφέ μου έως ότου λάβεις. Τέλος της αιτήσεως, δηλαδή ζητάς κάτι, το τέλος του κάτι που ζητάς είναι να το λάβεις το κάτι. Αλλά και όταν λάβεις το κάτι δεν θα σταματήσεις την προσευχή σου, θα πιάσεις τη δοξολογία σου.
Να μην σε ευχαριστώ, δόξα σε που μου το έδωσες. Και πάλι δεν θα σταματήσεις. Και τώρα για όλους μας, όλα όσα ακούσαμε και αυτό. Έρχονται πολλοί στην εκκλησία, προφέρουν μυρίους στίχους προσευχής. Λέμε χιλιάδες στίχους προσευχής. Και δεν γνωρίζουν από αυτά που είπαν, τι είπαν. Τα χείλη κινούνται μέσα στην εκκλησία την ώρα της λατρείας. Και η ακοή δεν ακούει. Αυτού που τα λέει, τα χείλη κινούνται, η ακοή δεν ακούει. Συ δεν ακούεις την προσευχή σου και θέλεις να την ακούσει ο Θεός. Εσύ τα λες, δεν την ακούς εσύ, δεν την ακούσει ο Θεός. Τόση συμμετοχή στην προσευχή. Έκλεινα, λέγει, στα γόνατα, αλλά η σκέψη σου πετούσε έξω. Το σώμα σου ήταν εντός της εκκλησίας και η ψυχή σου έξω. Το στόμα σου έλεγε την προσευχή και ο νου σου μετρούσε τους τόκους. Τα συμβόλαια, τις συναλλαγές, τους αγρούς, τα κτήματα, τις συναστρόβες των φίλων. Διότι ο διάβολος που είναι πονηρός και γνωρίζει ότι την ώρα της προσευχής κατορθώνουμε μεγάλα πράγματα, τότε ακριβώς κάνει την επίθεση. Την ώρα της προσευχής κάνει την επίθεση. Πολλές φορές είμαστε ξαπλωμένοι στο κρεβάτι μας και δεν σκεφτόμαστε τίποτα. Ούτε τόκους, ούτε συμβόλαια, ούτε αγροκτήματα, ούτε καθόλου τίποτα. Ήρθαμε να προσευχηθούμε, τότε μας κάνει μύριες επιθέσεις και μας προσβάλλει με μύριες σκέψεις. Για να φύγουμε από την εκκλησία άδειοι και κενοί. Η τέχνη του είναι αυτή. Επειδή γνωρίζω, αγαπητέ μου, ότι αυτά συμβαίνουν στις προσευχές, να μιμηθείς τη Χαναναία. Ο άνδρας να μιμηθεί την γυναίκα, την αλόφιλη, την αδύνατη, την απόβλητη, την περιφρονημένη. Μα δεν έχει τη γατέρα που να κατέχεται από δαιμόνιο. Προσέξτε το αυτό. Να την μιμηθώ. Μπορεί να πει ο καθένας μας. Αυτή τη γυναίκα που της είπε ο Κύριος το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο, χίλια δυο. Στο τέλος, τέλος δεν έχω εγώ κόρη που να δαιμονίζεται κακός και να τυραννιέται. Έχεις όμως ψυχή, ο προβολέας του Ιερού Στόμου, του Άγιο Πνεύμα, που αμαρτάνει. Τι είπε η Χαναναία, ελέησε τη θυγατέρα μου, κατέχεται από δαιμόνιο και υποφέρει φρικτά. Έχεις ψυχή που αμαρτάνει, γιατί η αμαρτία, προσέξτε το καλά, όλοι και εγώ, όλοι μας, όλοι, όλοι, όλοι. Η αμαρτία είναι μέγας δαίμον. Η αμαρτία που κάνουμε είναι μέγας δαίμον. Παίζουμε με την αμαρτία. Εμείς παίζουμε με την αμαρτία. Και όμως είναι δαιμόνιο. Και μάλιστα μέγας δαίμον, μεγάλο δαιμόνιο. Ο κατεχόμενος από δαιμόνιο, άμα δεις έναν δαιμονισμένο, θα τον ελεήσεις, θα πεις τον κακομύρθα και θα κάνεις το σταυρό σου, να τον βοηθήσεις, θα τον γίνει καλά. Αλλά άμα δεις έναν αμαρτάνη μπροστά σου, επειδή το καταλαβαίνει το αμαρτάνη, θα τον μισήσεις. Μισείτε, λέει εκείνος, που έχει εκείνο το δαιμόνιο, να κάνει την αμαρτία. Εκείνος που έχει το δαιμόνιο συγχωρείται. Αυτός που αμαρτάνει σαν ασεβής δεν συγχωρείται. Είναι ασυγχώρητος.
ελέησόν με, είπε η γυναίκα, η γυναικούλα, ελέησόν με, σύντομος ο λόγος που είπε και βρήκε πέλαγος φιλανθρωπίας. Διότι όπου υπάρχει ασπλαγνία, όπου υπάρχει ασπλαγνία υπάρχουν όλα τα αγαθά. Να πω κάτι, μη με παρεξηγήσετε. Δεν θέλω να με παρεξηγήσετε. Μία δοκιμή στην προσευχή μας για όλους εκείνους που τυχόν μας ενοχλούν ή και μας μισούν ή και μας ζημιώνουν με το χειρότερο τρόπο. Προσευχή με γόνατα κάτω θα δώσει μια απάντηση που δεν τη συλλαμβάνει ο νους του ανθρώπου. Γιατί εκεί είναι η ελευθερία του ανθρώπου. Η ελευθερία του ανθρώπου είναι να δεις αυτόν που σε μισεί και να λες, Χριστέ μου, τον αγαπώ, ελέησέ τον. Και αυτό το αγαπώ δεν είναι δικό σου. Είναι καρπός προσευχής. Το παίρνεις μετά από αγώνα πολύ. Γιατί σε τυρανάει ο πειρασμός εσωτερικά. Σου κάνει αυτό, σου κάνει αυτό, σου κάνει αυτό. Στο λέει στο μυαλό την ώρα. Σου πιπηλάει το νου με το λογισμό και σε κάνει να τρελαίνεσαι. Δεν νικέται ο πειρασμός αλλιώς. Αυτός ο πειρασμός. Με γόνατα μόνο. Με γόνατα μόνο. Λυτρώνεται ο άνθρωπος. Ελέησον με, είπε η γυναίκα. Δύο λέξεις. Ελέησον με. Και εννοείς, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Αγκαλιά. Εν ώρα προσευχής. Και στον δρόμο και παντού. Δεν έχει σημασία να είσαι στην εκκλησία να προσεύχεσαι μόνο, γιατί δεν είναι μόνο η εκκλησία που πρέπει να προσεύχεται ο άνθρωπος, λέει ο Χρυσόστομος. Και έπειτα δεν μας ακούει μόνο όταν φωνάζουμε, αλλά και τότε το έχουμε κλειστό το στόμα εντελώς και μιλάει δυνατά η ψυχή. Στον Άγιο Φώτιο υπάρχει, τον ταλαιπωρούσανε και προσευχόταν εσωτερικά. Πες κάτι και αναγκάστηκε να πει ψυχή σιωπός αβοά, ψυχή που σιωπά, αλλά δε, όχι χείλη που σιωπούν, βοού δες ψυχής. Λέει η ψυχή βοά πιο πολύ από τα χείλη που μιλάει ο άνθρωπος. Ελέησόν με, δίχως να κινείς τα χείλη σου, αλλά να φωνάζεις με τη σκέψη σου, γιατί ο Θεός μας ακούει. Και όταν σιωπόμε, δεν εξετάζεται ο τόπος που βρισκόμαστε, αλλά το ήθος της καρδιάς. Ο τόπος δεν μετράει. Ένα προηγουμένως διαβάσαμε, είσαι στην εκκλησία και μετράς τα γοράφια. Εκεί τι ήθος έχεις όταν μετράς τα γοράφια. Εκεί μετράει φιλαργυρία, πλεονεξία κλπ. Αυτό το ήθος δεν πιάνει προσευχή. Και ακόμη, λέει ο Άγιος Μάξιμος, δεν θα σε ακούσει ποτέ ο Θεός, μα ποτέ, γιατί σου λέει συγχώρεσε τον αυτόν που είναι εχθρός σου και εσύ λες δεν τον συγχωράω και πας και του λες στο πατερημόν στην ώρα της προσευχής και του λες κάνε αυτό που σου λέω πατέρα μου Θεέ στο πατερημόν, αυτό που σου λέω πατέρα Θεέ και συγχώρεσέ με όπως συγχωράω εγώ τον άλλον, δηλαδή του λες του πατέρα να σε έχει παράδειγμα ότι εσύ συγχωράς τον άλλον και ζητάς από τον πατέρα συγγνώμη τη στιγμή που εσύ δεν συγχωράς τον άλλον. Πώς θα την ακούσει προσευχή? Έχει ο Παΐσιο, του πάει ένας, του λέει κάνε προσευχή να με λεήσει ο Θεός. Όχι, δεν θα το κάνω προσευχή να σε λεήσει, όπως δεν συγχωράς τον άλλον, του λέει. Αυτό το φίλο σου. Δεν έχει σημασία ο τόπος, αλλά το ήθος που έχει η καρδιά μας μέσα, αυτό μετράει στην ώρα της προσευχής. Συνεχίζουμε. Ο Ιερεμίας βρισκότανε μέσα στο βόθρο. Το ρίξανε να σκοτώσουνε μέσα στο βόθρο. Και έτσι πέθανε. Έκανε προσευχή μέσα στο βόθρο. Τούτο το έλεγε. Ο Ιερεμίας βρίσκεται στο βόθρο και προσήλξε το Θεό.
ο Δανιήλ στα λιοντάρια και τα λιοντάρια δεν το πειράξανε καθόλου. Η προσευχή το έκανε αυτό. Οι τρεις πέδες στη φωτιά αχρίστευσαν τη δύναμη του πυρός με την προσευχή. Και ο Απόστολος Παύλος μέσα στη φυλακή δεμένος χέρια πόδια υμνούσε το Θεό και κούνησε τη γη της φυλακής ολόκληρη. Την κούνησε ολόκληρη τη γη της φυλακής. Και πίστεψε ο φύλακας και όσοι άλλοι πιστέψανε μαζί με το φύλακα. Η προσευχή δεν έχει τόπο. Βόθρο, φωτιά, λιοντάρια, φυλακή. Και λέει ακόμα ο Χρυσόστομος, και στο λουτρό που πηγαίνεις να κάνεις την προσευχή σου. Και στο λουτρό. Εννοείται τι είναι λουτρό. Μου λέμε πω, μα λερώνεται η προσευχή. Η καρδιά με το ίδιος της μετράει. Με το ίδιος. Γι' αυτό οι Άγιοι βλέπανε γυμνό και λέγανε βλέπω άγγελο. Είχαν καθαρά τα μάτια. Και κάνανε την προσευχή τους. Οι Ισραηλίτες είχαν μπροστά τους θάλασσα. Πίσω ερχόντουσαν τα άρματα να τους συλλάβουν την ώρα που φεύγανε για να πηγαίνουν για τη γη της Ευαγγελίας. Ο Μωυσής. Τα χέρια ψηλά, ανοίγει. Η ερυθρά θάλασσα. Περνάνε. Ούτε τα άρματα που κογκώτησαν, ούτε η θάλασσα τον εμπόδισε. Ο μέγας κίνδυνος που οι άλλοι φωνάζανε. Πάει, σκοτωνόμαστε όλοι. Μωυσής, τίποτα. Και ο Θεός τι του είπε, λέει, όταν ύψωσε τα χέρια. Ύψωσε τα χέρια έτσι, αμήλυτος ο Μωυσής. Του λέει, να το προσέξουμε, δεν έβγαλε ο Μωυσής λέξη από το στόμα του, αλλά τα χέρια μόνο. Και ακούει, τι φωνάζεις προς εμέ προσευχόμενος, τι φωνάζεις, τούτο μιλάει, δεν μιλάει η γλώσσα. Το στόμα του δεν ομιλεί, φωνάζει όμως η ψυχή του. Και εσύ λοιπόν αγαπητέ, όταν βρίσκεσαι μπροστά σε λυσασμένο δικαστή, ο οποίος εκτοξεύει σκληρές απειλές ή ενώπιον άλλων φοβερών ανθρώπων που περιφέρονται με όμοιο τρόπο, σύ την ώρα αυτή να προσεύχεσαι στο Θεό και με τις ευχές σου καταπάβει την τυρκυμία. Λύγει τα προβλήματα η προσευχή. Είναι πλησίος σου ο άρχοντας, σύ κάλεσε το Δεσπότη Χριστό, μήπως είναι άνθρωπος για να απέρθεις, να το συναντήσεις σε κάποιο τόπο. Ο Θεός βρίσκεται πάντοτε κοντά σου. Εάν θέλεις να παρακαλέσεις έναν άνθρωπο, ρωτάς τι κάνει, αν κοιμάται, αν είναι απεισχολημένος και αν εκτελεί κάποια υπηρεσία, δεν σου απαντά ο κάποιος. Αλλά με τον Θεό δεν συμβαίνουν αυτά. Θέλεις να του μιλήσεις του Θεού, δεν ρωτάς τον υπασπιστή, ούτε τον φίλο, ούτε τη γυναίκα, ούτε κανένα. Είναι μέσα ο τάδε. Τίποτα. Κύριε, με ακούς κατευθείαν. Δεν υπάρχει εκεί μεσάζω να σε οδηγήσει. Λοιπόν, είπε, πες στο Θεό, ελέησόν με, και αμέσως ο Θεός έρχεται. Ενώ ακόμη εσύ προσφέρεις την ευχή σου, θα σου πω, ιδού εγώ είμαι παρόν. Εγώ ο Θεός, πάντα είμαι παρόν. Τι λόγος γεμάτος ευλογία δεν περιμένει να αποτελεί ως την προσευχή σου και λαμβάνεις την απάντηση που ζητείς. Ελέησόν με, σας προτρέπω να μιμηθούμε τη Χαναναία. Ελέησόν με, η θυγατέρα μου κατέχεται από δαιμόνιο και υποφέρει φρικτά. Και ο Κύριος λέει σε αυτήν, ω γίνε σου, μεγάλη σου η πίστης, ας γίνει σε σένα όπως θέλεις. Το προσέχετε αυτό. Όχι μόνο την έκανε καλά, αλλά έβαλε τη γυναίκα να κάνει καλά την κόρη. Της είπε, γεννηθήτωση ως θέλεις. Τώρα, εσύ με το εργαλείο που έχεις, που λέγεται πίστη, που δέχθηκες να γίνεις χώμα στάχτη, σκυλή, μπροστά σε τόσο μεγάλο θέατρο από χιλιάδες κόσμο, λοιπόν, εσύ θα γίνεις γιατρός της γυναίκας σου. Γεννηθήτωση ως θέλεις. Να γίνεις
όπως το θέλημά σου το ζητάει. Και κάνει μια παρατήρηση εδώ, έδωσε την ίδια απάντηση, λέει ο Κύριος στη γυναίκα, με αυτή που είπε ο Πατέρας Θεός, όταν έκανε, λέει, όταν ήθελε να κάνει τη γη. Γεννηθεί το στερέωμα. Δεν είπε κάνω, αλλά είπε να γίνει ο ουρανός. Και έγινε ο ουρανός με αυτά που έχει μέσα. Το ίδιο, η ίδια παραγγελία έδωσε και στη γυναίκα ο Κύριος. Να γίνει το δικό σου θέλημα. Ο Κύριος παραδίδεται κυριολεκτικά στον προσευχόμενο άνθρωπο. Παραδίδεται. Λέει, για τον Ιακώβ μιλάει κάπου η γραφή, ότι πάλεψε, λέει, ο Ιακώβ μια νύχτα με τον Θεό και στην πάλη αυτή του λέει, με νίκησες, ο Θεός του Ιακώβ. Εννοεί προσευχή εδώ πέρα. Πάλεψε. Κυριολεκτικά πάλι γίνεται με τον Θεό. Και σίγουρα δεν έχει θέσει καμία πειρασμός. Ω γυναίκα, η πίστη σου είναι μεγάλη. Προσέξτε το. Δεν είδες νεκρό να ανασταίνεται. Δεν είχε δει ποτέ τον Κύριο να ανασταίνει νεκρό. Ούτε λεπρό να καθαρίζεται. Δεν άκουσες τους προφήτες. Δεν σκέφτηκες τον νόμο. Δεν είδες τη θάλασσα να σκύνεται στα δύο. Ούτε άλλο θαυμαστό σημείο που να έγινε από μένα. Μάλλον από μένα περιφρονήθηκες και βρέθηκες σε πλήρη αμηχανία. Σου απόκρουσα τη θλίψη σου και εσύ δεν έφυγες, αλλά παρέμεινες μέχρι τέλους. Τώρα λοιπόν λάβε και εσύ από εμένα τον έπαινο που σου αξίζει. Ω γίνε μεγάλη σου η πίστη. Είναι έπαινος που το πήρε από τον Κύριο, τον Θεό τον ίδιο. Δεν έχει ακουστεί έτσι εδώ εύκολα. Γυναίκα επίσης είναι μεγάλη. Η γυναίκα αυτή, για την οποία μιλάμε τώρα, απέθανε. Σαν άνθρωπος έφυγε. Και το εγκόμιό της, ο έπαινός της, μένει. Να, το συζητάμε τώρα εμείς. Λαμπρότερο το εγκόμιο, ο έπαινος αυτός είναι λαμπρότερος και από βασιλικό στεφάνι. Όπου και αν πας, ακούς τον Χριστό να λέγει, θα πας στην Ινδία και υπάρχουν Ορθόδοξοι, θα ακούς το Ευαγγέλιο, ο γύρες μεγάλη σου πεις, στη γλώσσα Ινδική. Θα πας στην Αραβία και υπάρχουν Ορθόδοξοι, θα ακούς, ο γύρες μεγάλη σου. Σε όλα τα έδια ακούγεται το έπαινός της. Το είπε ο Κύριος και αυτό εγκομιάζεται σε όλο τον κόσμο. Και όχι μόνο μια στιγμή, πάντοτε. Πάντοτε. Ας γίνει λοιπόν γυναίκα όπως θέλεις. Η θέλησή σου, λέει ο Ρωσόστομος τώρα εδώ, η θέλησή σου, της λέει ο Κύριος, αυτή να θεραπεύσει την κόρη σου. Όχι η δική μου θέληση. Πλήρη παράδοση έκανε ο Κύριος στα χέρια της γυναίκας. Πλήρη παράδοση. Όχι εγώ. Εσύ θα την κάνεις καλά. Διάβαζα τον πατέρα Παΐσιο. Λέει σε ένα μοναστήρι, το θυμάμαι το θυμήθηκα τώρα, σε ένα μοναστήρι είχε πάει ένας νεαρός μοναχός, νεαρός, ο πιο νέος από το μοναστήρι. Όταν περνάγανε, λέει, πέναγε δίπλα τους, περνάγανε τα, συγκολούσαν τα γερόντια όλα πάνω. Όλα τα γερόντια πάνω. Γιατί, λέει, είχε τέτοια ταπείνωση, σαν να ήταν 100 χρόνια μοναχός. Παρουσιάστηκε, λέει, η περίπτωση να πάνε ένα δαιμονισμένο εκεί για να το κάνουν καλά. Και λέει, του είπανε, πέρασε και ευλόγησε το παιδάκι να γίνει καλά. Και εκείνος προσπέρασε και είπε, με την ευχή του γέροντα, λέει, ας γίνει καλά. Με την ευχή του γέροντα. Ταπείνωση. Εδώ λοιπόν το λέμε αυτό για τη γυναίκα που υπέστη τέτοιο εξευτελισμό. Αν εμείς μας πει κάποιος, φύγει από εδώ πέρα, του ζητάμε κάτι στην εκκλησία, τι θα πρέπει να γίνει. Λοιπόν, και τελειώνουμε τώρα εδώ. Η Χαναναία θεράπευσε με τη θέλησή της το παιδί, την κόρη της.
ούτε πρόσταξε η γυναίκα, ούτε διέταξε το δαιμόνιο. Αλλά μόνο θέλησε και θέλησε τη γυναικός, εφεράπησε την κόρη. Πού είναι λοιπόν αυτοί που τολμούν να πούν πως ο Υιός, ο Κύριός μας δηλαδή, υπήρχαν τότε την εποχή και λέγανε ο Χριστός το γιάντρεψε το παιδί της γυναίκας. Και ο Χριστός όμως λέει, τι είπες? Όχι, ο Χριστός είπε η γυναίκα το γιάντρεψε. Γεννηθήτωση, ως θέλεις. Έχουμε λοιπόν εδώ, και τελειώνω, μπροστά μας την εικόνα της γυναίκας που μας λέει ότι η προσευχή πρέπει να γίνεται με άκρα ταπείνωση, όσο δεν κάνει άλλο, και βέβαια δεν έχουν τη συνέστηση ότι είμαστε ταπεινοί, αλλά θα ζητάμε ταπείνωση. Γιατί το να λέμε έχουμε ταπείνωση δεν είμαστε ταπεινοί, αυτό είναι άλλη περίπτωση αυτή. Θα λέμε ότι είμαστε ανάξιοι, θα ζούμε αυτό που λέει η Συροφινίκησα γυναίκα, σκυλάκι με το ψυχουλάκι ζητάω. Αυτή είναι, και λέει ο Άγιος Αντώνιος, ζήτα από το Θεό να καταλάβεις το θησαυρό που υπάρχει στο να αισθάνεσαι και να ζεις ότι είσαι γη που σε πατάνε, που σε φτύνουνε, που σε κάνουν ακάθαρτη γη. Και τότε θα δεις τη δόξα του Θεού. Αμήν. Θέλετε κάποιος κάτι, ευχαρίστως. Κουραστήκαμε, το ξέρω, αλλά να τελειώσω το θέμα. Πάμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών εκ της ουρανής, αγιαστήσει το όνομά σου, εθέτε η βασιλεία σου, γεννήθη η βλεπά σου, ως εκ ουρανός και της γης, τον άρχον ημών των Ευρύων σου, δώσε ημίς σήμερα, και άφεσε ημίς τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε στους οφειλήματα ημών, και ημίς ενέχεις ημάς εις αυτόν, αλλά ρίξεις ημάς εις τον Πονηρό. Διευχών των Αγίων, Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον εις σώσον ημάς. Αμήν. Δηλαδή, ευχαριστώ πολύ. Την καθαρά διευθύνση. Την καθαρά διευθύνση. Δεν έχουμε, βεβαίως, την παραπέρα. Τώρα 15 μέρες. Με το καλό, η ώρα καλή. Ευχαριστώ πολύ. Όλους σας.